Μία στις τρεις γυναίκες άνεργη. Ένα στους τρεις ανθρώπους πάνω από 50 χρονών άνεργος. Εδώ συζητάμε για την κατάρρευση μιας κοινωνίας. Πώς μπορεί να σταθεί κανείς έτσι? Το πολίτευμα δεν λειτουργεί. Όπως ένας οργανισμός, αν το 30% του σώματός του δεν κινείται ολόκληρος, η κοινωνία αυτή δεν υπάρχει. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει μόνο εκφοβισμός, μόνο πίεση. Και το ποσοστό αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι πλασματικό. Διότι αν βάλεις αυτούς τους χιλιάδες, οι οποίοι δουλεύουν 3 ώρες, 4 ώρες, που λέγονται εργαζόμενοι, αυτούς που εργάζονται και δεν πληρώνονται και πάνε κάθε 6 μήνες, που μου λέγε, συνέχεια ακούω, ας πούμε, χθες μου λέει μια γυναίκα, δουλεύω, μου λέει, σε ένα κομμωτήριο, έχω 6 μήνες, μου λέει, απληρώτη, κάθε μήνα μου δίνει 50 ευρώ έναντι, 70 ευρώ, δεν ξέρω τι να κάνω, έχω το παιδί μου άρρωστο και ψάχνω να βρω. Και επειδή ο κόσμος είναι απασχολημένος στο να βρει την ανάγκη του να επιλύσει τα βασικά πράγματα, γι' αυτό είναι παραδομένος. Δεν είναι παραδομένος. Είναι απασχολημένος, διότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει όλοι οι λογιστές. Όλοι σκέφτονται τι θα κάνουν. Όλοι μετράνε νούμερα. Όλοι βλέπουν τι θα σκεφτούν αυτοί άλλο να φορολογήσουν. Αυτή η υπερφορολόγηση. Μιλάνε για φοροδιαφυγή και μιλάει και αριστερά για αυτό το θέμα, που είναι μείζον θέμα, αλλά το μείζον είναι υπερφορολόγηση. Η υπερφορολόγηση θα φέρει κάτι. Δηλαδή, θα βάζει σε ένα κράτος 80%-90% φόρους, θα του βάζει φόρο στο ακίνητο, θα του βάζει φόρο στη ζωή, θα του βάζει τεκμήριο στο παιδί και αυτός θα είναι υποχρεωμένος, επειδή είσαι κράτος και δεν βρήκες τα έσοδά σου, επειδή δεν κάνεις καλή διαχείριση. Όταν, ας πούμε, στην Αμερική, λέω τώρα γιατί ήμουνα από εκεί για κάποια εργασία, όταν δουλεύει κάποιος, στο τέλος του μήνα, από την αρχή της ζωής του, όταν πάει 18 χρονών, στο τέλος του μήνα του έρχεται ένα αντίγραφο, τι κατατέθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό για τη σύνταξή του, από τον εργοδότη, από τον ίδιο, και το έχει, το κυσμένο με 2%. Εδώ τα παίρνει το ΙΚΑ, τα παίρνει ο χ διοικητής, δεν ξέρω, τα πάει με τα τρώμε τις γκόμενες στα μπουσούκια, τα ξοδεύουν, τα πετάνε σε ομόλογα, χάνουν τα οποία κουρεύονται τα ομόλογα στη συνέχεια. Κουρεύονται τα ομόλογα, δεν έχουν να πάνε συντάξεις και δεν μπορείς να πεις ότι θα ήθελα να τον πιάσω από το λαιμό να του ρίξω μία, παρά να συζητήσουμε δημοκρατικό. Πώς μπορεί να λυθεί η κατάσταση? Τι είναι λυθεί η κατάσταση? Η κατάσταση δεν μπορεί να επιληθεί πλέον με αυτόν τον διάλογο που επιβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο διάλογος. Υπάρχει λοιπόν μια απόγνωση, η οποία φέρνει αυτή την κατάρρευση του σώματος ψυχικά. Πώς ένας άνεργος άνθρωπος να βγει με ένα σάπιο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο ξέρει θα πάει σε μια πορεία, την οποία οι συνδικαλιστές θα τα έχουν βρει το βράδυ, οι τηλεοράσεις θα δείξουν αυτά που θέλουν, θα τους βρίσουν όλοι μαζί και θα είναι στην ίδια θέση αύριο. Θα τους δημιουργήσουν ένα γεγονός τύπου Μαρφίν, θα τους κατηγορήσουν γι' αυτό, θα μπουν πάλι μέσα. Η έκρηξη γίνεται μία φορά. Δεν γίνεται 100 από λίγο. Ως εκ τούτου, αυτή η παράδοση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεγάλη προετοιμασία για αυτό που θα γίνει μια μπαμ και κάτω. Τι θα γίνει? Εσύ έχεις την εντύπωση ότι θα συνεχίσει μια κοινωνία από 30% ενέργεια να πάει στο 40, να πάει στο 50, να μεταναστεύσει όλη η χώρα, να μην έχουν να φάνε, να υπάρχουν, που τους έχω και στο τσαντήρι, καδούχοι. Δηλαδή ο καθένας έχει αναλάβει έναν κάδο και ταΐζει τους δικούς του. Σε όλη την Ελλάδα οι κάδοι είναι πιασμένοι. Και τα παγκάκια. Και τα παγκάκια και οι κάδοι και τα πάντα. Και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Μα δεν έχουν δημιουργήσει μια θέση δημιουργίας. Δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει. Πήγα στην περιοδία και συναντάω μόνο μετανάστες νέα παιδιά. Τα οποία κλαίνουν γιατί έχουν φύγει από τη χώρα τους. Τα καλύτερα μυαλά. Ναι, τα καλύτερα μυαλά της χώρας. Αλλά αυτοί νοιάζονται μόνο για το έμβασμα που έφυγε. Για το νέο που φεύγει. Δεν πάει ένας να ελέγξει γιατί έφυγε αυτός ο νέος και ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό. Πες μου, αυτή η γενιά η οποία φεύγει τώρα, μεταναστεύει και θα συνεχίσει βεβαίως να μεταναστεύει γιατί δεν έχει και άλλη επιλογή. Τι συνέπειες θα έχει για την κοινωνία μας, Λάκη, όταν τα καλύτερα μυαλά, όταν τα νέα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό και όταν είμαστε κοντά σε νούμερα της μετανάστευσης του 60 και του 50, σε 10, σε 20 χρόνια, τι συνέπειες θα έχει αυτό για την κοινωνία μας? Αυτή τη στιγμή διαλύουν τη χώρα. Δεν ξέρω αν αυτοί έχουν την εντύπωση ότι φτιάχνουν τη χώρα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την διαλύουν. Δεν θα μείνει τίποτα από τη χώρα αυτή. Δεν μπορεί να συγκροτηθεί ένα σώμα
μιας κοινωνίας, μιας χώρας, εάν φύγει το υλικό της, αν φύγουν οι νέοι άνθρωποι, αν δημιουργήσουν παντού. Αφού δεν υπάρχει καμία θέση δημιουργίας. Δεν έχει κανείς διάθεση να δημιουργήσει. Φοβάται. Μιλάνε κάθε ένα μήνα, μόλις τελειώνει το δελτίο ειδήσεων, όπως είναι ο καιρός, είναι και αυτό που λένε και η ανάπτυξη θα έρθει. Θα έχουν δελτίο ανάπτυξη στο τέλος μετά το δελτίο καιρού. Που δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Δηλαδή είναι γελίο αυτό το θέμα. Πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν ένας άνθρωπος συνέχεια το τραβάς, το τραβάς, το τραβάς. Ωραία, είχε, έφεγε. Ωραία. Παρακάτω. Δεν βλέπεις ότι τα μαγαζιά κλείνουν. Τι κλείνουν, προσποιούνται ότι κλείνουν. Δηλαδή οι μαγαζάτες προσποιούνται ότι κλείνουν. Αυτή η ενεργεια δεν προστίθεται από αυτούς τους ανθρώπους, τους μαγαζάτες που κλείνουν. Μέχρι πρόσφατα σου έλεγαν είσαι αποτυχημένος επιχειρηματίας. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλειά, ο οποίος δεν έχει τίποτα να απασχοληθεί όλη την ημέρα, ο οποίος θέλει να κάνει όνειρα, θέλει να παντρευτεί, θέλει να βγάλει ένα κορίτσι βόλτα και δεν έχει λεφτά, θέλει να πει τι θα κάνει σε 5 χρόνια, θέλει να βγει με τους φίλους του. Αυτός ο νέος άνθρωπος πώς ζει σήμερα? Είναι σε μια απελπισία. Προσπαθεί να βρει κανένα φίλο του που να μπορεί να τον πιάσει ένα καφέ. Γιατί κάποια φορά λένε, ναι, αλλά πώς πάνε και πίνουν φραπέδες, ας πούμε. Αυτά τα γνωστά που ακούω, τα ηλίθια. Μα στην απελπισία δεν χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Η απελπισία θέλει αέρα. Γιατί αλλιώς τρελαίνες. Και μπορεί να βρεις ένα φίλο σου, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, ο ένας κενάει τον άλλον, έχουν κατεβάσει όλες τις τιμές και τρέχουν, λίγο να πάρουν έναν αέρα. Προσπαθούν ο καθένας να πιαστεί από τον άλλον, συζητάνε, να πάνε μια βόλτα, να βγουν σε ένα μαγαζί, να πιούν μισό ποτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται η ζωή. Γιατί και αυτοί θέλουν να δώσουν ένα κουράγιο στον εαυτό τους ότι υπάρχουν. Αν κλειστεί ο καθένας μέσα στον τοίχο και τρελαθεί, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι άοπλος, γιατί κατηγορείται κάθε σκέψη. Γιατί κατηγορείται κάθε κίνηση. Γιατί σε περιμένει ξύλο, αβάσταγο σε αυτή την κοινωνία και γιατί πρέπει να σεβαστείς ότι τα οδήγησε ο Παπανδρέου και η προηγούμενη την κατάσταση εδώ που ήρθε και πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον ωραίο καταστροφικό δρόμο τον οποίο πήρε ένας βλάξ και 5 πουλημένοι. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε έναν δρόμο ενός βλακός και 5 πουλημένων? Το επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει άλλος. Το ακούς. Οι κοινωνίες τους δημιουργούν τους άλλους. Διότι αν η χώρα αυτή ολόκληρη δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να βρει μια ομάδα ανθρώπων ή δεν μπορεί να τρίξει τα δόντια στους πολιτικούς για να μπορεί να έχει μια κοινωνία, έχουν απέναντι μια κοινωνία, όχι μαλθακή που καταπίνει, αλλά μια κοινωνία δυναμική που απαιτεί, τότε η κοινωνία φταίει για την αρρώστια της. Δηλαδή, αυτός ο άρρωστος που ξέρει ότι είναι άρρωστος και κάθεται και συνεχίζει στον παγωμένο αέρα και μαζεύει πνευμονία.